Εγώ είχα το απόλυτο. Κυρία Ευρυδίκη δεν ανακατευόταν πουθενά. Μόνο που να ψωνίσουμε. Εγώ θα το πρωινό των παιδιών, εγώ θα τα ξυπνήσω. Αυτό λέω καμιά φορά. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι από τα μικρά μου χρόνια. Να ξυπνάω, να ετοιμάζω τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, να συμμαζέψω το σπίτι, να μαγειρέψω όπως λέτε. Είχαν και κάποια εκεί που συμμαγείρευε και τσέφτιαχνε, μου λέει και εκείνη, εδώ είναι το σπίτι σου, λέει. Εδώ λέει θα τρως, λέει, δεν έχεις να πας πουθενά τώρα, λέει. Εδώ θα καθίσεις, λέει. Θα συμμάθω εγώ να μαγειρεύεις, να κάνεις τις δουλειές, λέει, και θα καθίσεις εδώ. Μη κοιτούσετε, λέω, Χριστιανέ, το σπίτι του, δεν σας κανιάτε, πηγαίνετε παραπέρα, λέω, να, βρείτε, να κάνετε τη δουλειά σας και εγώ να σκουπίσω το τσιμπέρι στο κεφάλι, την ποδιά, να με λυρώσω. Και σκουπίζαμε, είχα μεγάλη αυλή, με λουλούδια, με αυτά, ήταν ακλιματαριές, το λούμπα τότε με το νερό, ήταν πολύ όμορφα, απλά πράγματα, λέω, ωραία. Πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πόλη με μοναχικά σπίτια, μέχρι δύο όροφα, παραπάνω δεν είχαν. Και είχαν και αυλές τα σπίτια. Και μου φάνηκε σαν να ήταν ένας παράδεισος. Όλες οι αυλές είχαν δέντρα. Δέντρα, λουλούδια και διάφορα άλλα. Και από κάτω είχαν μια αποθήκη και είχαν εκεί πατάτες, κρεμμύδια, πολλά τρώγμα στην κατοχή. Και πήρα εγώ δύο-τρεις πατάτες και έδωσα, ήταν κι άλλοι εκεί μέσα στην γειτονιά. Και τις έδωσα σε μια γυναίκα που είχε παιδάκια και δεν είχε κανένα. Και με είδε μια άλλη και της το είπε. Λέει, η ψυχοκόρη σου αυτό και αυτό, λέει, έκανε. Και αμέσως με έδιωξε. Βρε καλή, βρε γλυσί, με έδιωξε.
τελευταία. Ποιο είναι αυτό. Για το Γιαναδάκι. Τι κάνω. Σα είπα να απαγόρευσε. Τα λέξει κιόλα να δει. Δεν ξέρω. Μαμά μου, δεν βλέπω τηλεόραση. Το κάνει πιο πολύ. Λίγο μυαλό στη τσέπη σου. Και όχι ο συντηρητή. Μυρικό. Ήταν μεγάλο σπίτι. Ήταν διόροφο με τέσσερα δωμάτια πάνω και τέσσερα κάτω. Είναι ωραίο σπίτι. Αυτό λέω, πώς ανέβαινε πάνω κάτω με τα ταψιά τα αυτά, τα φαγητό να τα πηγαίνω στο φούρνο. Είχαμε μία εσωτερική, κοπελίτσα κι αυτή, λευκαδίτησα και μια μέρα την καλή μητέρα μου και της λέει, άκουσε λέει παιδί μου τώρα, η μεγάλη μου η κόρη λέει, μεγάλωσε, δεν θα τη φωνάζεις με το όνομά της, και πώς θα τη φωνάζανε, θα τη φωνάζεις Δεσποινής, Φρύνος η μικρή, γιατί ήταν 2-3 χρόνια μεγαλύτερη μου. Λέει, τώρα όταν τη λένε, θα τη φωνάζει με σπίρα. Δάκρυ, μικρή. Σόκο θα είναι η γενιά τη, δεν τώρα. Όταν είναι η μαμά μπροστά, θα με φωνάζει με σπίρα. Μετά, η μάνα τη ήθελε και αυτή να την παντρέψει. Όταν άκουσε ότι πρέπει να με λέει με σπίρα. Και όταν έφτασε και αυτή 18 χρονών, την πήρε να την παντρέψει για να γίνει και αυτή η κυρία, λέει. Την πήρε, την παντρέψε. Της έδωσε ένα γέρο, πλούσιο, και εγώ πήγα και τη βρήκα την Ευγενία. Τι να σου πω. Δεν ήταν κι αυτή καλά. Και δεν ξέρω, φοβάμαι να ρωτήσω. Γιατί φοβάμαι μη μου πούνε ότι δεν υπάρχει. Μου έκανε μια λαδιά μια φορά, μεγάλη λαδιά. Εμένα μου στήριξε πάρα πολύ. Έμπλεξε με κάποιο νεαρό και έβγαινε έξω και έμεινε έγκυος. Και όταν το μάθανε, τα έβαλαν με μένα. Αυτή έφευγε από το σπίτι και έλεγε, πάω στην Ελληνίτσα. Έτσι με έλεγαν όλα. Πάω στην Ελληνίτσα, θα πάμε πόρτα. Και αυτή πήγαινε με το φίλο της. Εγώ δεν ήξερα. Και όταν έγινε αυτό το φτώμα, φώναξε η θυμάμαι η κυρία Μίνα, Λονάθη Πέτρου. Έλα εδώ, Βρελινίτσα μου λέει. Έγινε αυτό και αυτό και δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερα, λέω, κυρία Μίνα μου λέει. Δεν ήξερα, λέω. Ήξερα ότι είχε, λέω, κάτι, αλλά πού να φανταστώ εγώ, λέω, τόσο πολύ τέτοιο πράγμα. Ναι, μου λέει, και εσύ σου λέει, τι, λέει, τι μέχρι. Δεν το ήξερα, τους λέει, ότι είχε κάτι με αυτό το παιδί, το ήξερα.
αλλά όχι τόσο πολύ προχωρημένα. Την παντρεύτηκε, ευτυχώς, την παντρεύτηκε. Μη κοιτούσε, λέω, Χριστιανέ, το σπίτι του δότη. Δεν σας κανιάτε, πηγαίνετε παραπέρα, λέω, να, βρείτε, να κάνετε τη δουλειά σας και εγώ να σκουπίσω. Το τσιμπέρι στο κεφάλι, την ποδιά, να με λυρώσω. Και σκουπίζαμε, είχα μεγάλη αυλή, με λουλούδια μου αυτά. Ήταν ο ακλιματαριές, το λούμπα τότε με το νερό. Ήταν πολύ όμορφο. Απλά πράγματα, αλλά ωραία. Δεν ξέρω. Και σου λέω, ο άντρας της έπαιζε κιθάρα και γνώριζε πολλούς έτσι από καλλιτεχνικό κόσμο. Και ήταν ένας κύριος, εγώ ήμουν μέσα στην κουζίνα τώρα, δεν ξέρω. Και τραγούδαγα, πάντα τραγούδαγα. Και ποιος τραγουδάει, λέει. Α, λέει, η Λινίτσα, έτσι με λέγανε παντόλοι. Η Λινίτσα, λέει, ένα κορίτσι που έχουμε εδώ. Για πες της να έρθει εδώ. Με φώναξε αυτή, πήγα, λέω, ορίστε. Εγώ λέω, θα θέλουν κανένα καφέ. Θέλετε καφέ να σας φτιάξω. Όχι, μου λέει, κάτσε κάτω. Λέει, εγώ έτσι και έτσι, λέει, και άκουσε, λέω, τραγουδάς πολύ ωραία. Πες μου, λέει, ένα τραγούδι. Λέω, ποιο να πω. Όποιο θες, μου λέει. Ναι, τότε μου ήρθε το τραγούδι που λέει, ναι. Ζούσα μια ζωή δυστυχισμένη, σαν το πουλί φυλακισμένη μέσα στο κλουβί της μοναξιά. Είχαν και κάποια εκεί που συμμαγείρευε και τσέφτιαχνε, μου λέει, και εκείνη, εδώ είναι το σπίτι σου, λέει. Εδώ, λέει, θα τρως, λέει, δεν έχεις να πας πουθενά τώρα, λέει. Εδώ θα καθίσεις, λέει. Θα συμμάθω εγώ να μαγειρεύεις, να κάνεις τις δουλειές, λέει, και θα καθίσεις εδώ. Εγώ είχα το απόλυτο, κυρία Ευρυδίκη δεν ανακατευόταν πουθενά, μόνο που να ψωνίσουμε. Εγώ θα το πρωινό των παιδιών, εγώ θα τα ξυπνήσω, αυτό λέω καμιά φορά, αμάν αυτό το ξυπνητήρι από τα μικρά μου χρόνια. Να ξυπνάω, να ετοιμάσω τα παιδιά να πάω στο σχολείο, να συμμαζέψω το σπίτι, να μαγειρέψω όπως λέτε. Κάτω ήταν μια αποθήκη και είχαν εκεί πατάτες, κρεμμύδια, πολλά τρόφιμα στην κατοχή. Και πήρα εγώ δύο-τρεις πατάτες και έδωσα, ήταν κι άλλοι εκεί μέσα στην γειτονιά. Και τις έδωσα σε μια γυναίκα που είχε παιδάκια και δεν είχε κανένα. Και με είδε μια άλλη και της το είπε. Λέει, η ψυχοκόρη σου αυτό και αυτό, λέει, έκανε. Και αμέσως με έδιωξε.
Ρε καλή μου, ρε γλουσί, με έδιωξε. Πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πόλη με μοναχικά σπίτια, μέχρι δύο όροφα, παραπάνω δεν είχαν. Και είχαν και αυλές τα σπίτια. Και μου φάνηκε σαν να ήταν ένας παράδεισος. Όλες οι αυλές είχαν δέντρα. Δέντρα, λουλούδια και διάφορα άλλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μη κοιτώς, λέω Χριστιανέ, το σπίτι του δότη. Δεν σας σκαλιά, δεν πηγαίνετε παραπέρα, λέω. Να βρείτε να κάνετε τη δουλειά σας και εγώ να σκουπίσω. Το τσιμπέρι στο κεφάλι, την ποδιά, να με λυρώσω. Και σκουπίζαμε, είχα μεγάλη αυλή, με λουλούδια μου αυτά. Ήταν ο ακλιματαριές, το λούμπα τότε με το νερό. Ήταν πολύ όμορφο. Απλά πράγματα, λέω, ωραία. Δεν ξέρω. Μαμά μου, δεν μου τηλεόραση. Το κάνω πιο πολύ. Λίγο μυαλό στη τσέπη σου. Μυρικό. Ήταν μεγάλο σπίτι. Ήταν διόροφο με τέσσερα δωμάτια πάνω και τέσσερα κάτω. Είναι ωραίο σπίτι. Αυτό λέω, πώς ανέβαινε πάνω κάτω με τα ταψιά τα αυτά, τα φαγητό να τα πηγαίνω στο φούρνο. Thank you.
υπήρχαν οι εσωτερικές τότε. Είχαμε εσωτερική πάντοτε. Εγώ θυμάμαι όταν έγινα 14 ετών, είχαμε μία εσωτερική κοπελίτσα κι αυτή, λευκαδίτισσα, και μια μέρα την καλεί η μητέρα μου και της λέει, άκουσε λέει παιδί μου τώρα, η μεγάλη μου η κόρη λέει, μεγάλωσε, δεν θα τη φωνάζεις με το όνομά της, και πώς θα τη φωνάζανε, θα τη φωνάζεις Δεσποινής. Θρύνος η μικρή, γιατί ήταν 2-3 χρόνια μεγαλύτερη μου. Όχι λέει, τώρα θα τη λέει, θα τη φωνάζει Δεσποινίδα. Δάκρυ η μικρή, σώπακα είμαι ευγενία της, λέει τώρα αυτά. Όταν είναι η μαμά μπροστά θα με φωνάζει Δεσποινίδα. Μετά η μάνα της ήθελε και αυτή να την παντρέψει. Όταν άκουσε ότι πρέπει να με λέει Δεσποινίδα. Και όταν έφτασε και αυτή 18 χρονών, την πήρε να την παντρέψει για να γίνει και αυτή η κυρία. Την πήρε, την πάντρεψε, της έδωσε ένα γέρο, πλούσιο. Εγώ πήγα και την πήγα την ευγενία. Τι να σου πω. Δεν ήταν και αυτή καλά. Και δεν ξέρω, φοβάμαι να ρωτήσω. Γιατί φοβάμαι να μου πούνε που δεν υπάρχει. Πάω στην Ελληνίζα να πάω να πω. Και αυτή πήγαινε με το φίλο της. Εγώ δεν ήξερα. Και όταν έγινε αυτό το αυτό, φώναξε η θυμάμαι η κυρία Μίνα, η γονά του Πέτρου. Έλα εδώ, Βρελινίτσα μου, λέω. Έγινε αυτό και αυτό και δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερα, λέω, κυρία Μίνα μου, λέω. Δεν ήξερα, λέω. Ήξερα ότι είχε, λέω, κάτι, αλλά τι να φανταστώ εγώ όλα τόσο πολύ, τέτοιο πράγμα. Ναι, μου λέει, και εσύ σου λέει, τι, λέει, τι μέχρι. Δεν το ήξερα, τους λέω, ότι είχε κάτι με αυτό το παιδί του, αλλά όχι τόσο πολύ προφέσα να είναι. Του παντρεύτηκε, τυχώς, του παντρεύτηκε. Μη κοιτούς, λέω, Χριστιανέ, το σπίτι του δότε. Δεν σας σκανιάτε, πηγαίνει παραπέρα, λέω, να βρει να κάνετε τη δουλειά σας και εγώ να σκουπίσω. Το τσιμπέρι στο κεφάλι, την ποδιά, να με λυρώσω. Και σκουπίζα με τα μεγάλη αυγή, με λουλούδια μου αυτά, κάνω ακλιματαριές, το λούμπα τότε με το νερό. Ήταν πολύ όμορφο. Απλά πράγματα, λέω, ωραία. Της έπαιζε κιθάρα και γνώριζε πολλούς έτσι από καλλιτεχνικό κόσμο. Και ήταν ένας κύριος, εγώ μέσα στην κουζίνα τώρα δεν ξέρω. Και τραγούδαγα, πάντα τραγούδαγα. Και ποιος τραγουδάει, λέει. Α, λέει η Λινίτσα, έτσι με λέγανε παντό. Η Λινίτσα, λέει, ένα κορίτσι που έχουμε εδώ. Για πες της να έρθει εδώ. Με φώναξε αυτή, πήγε καλά, ορίστε. Εγώ λέω, θα θέλουν κανένα καφέ. Θέλετε καφέ να σας φτιάξω. Όχι, μου λέει, κάτσε κάτω. Λέει, εγώ έτσι και έτσι, λέει, και άκουσε, λέω, τραγουδάς πολύ ωραία. Πες μου, λέει, ένα τραγούδι. Λέω, ποιο να πω. Όποιο θες, μου λέει. Μένε τότε μου ήρθε το τραγούδι που λέγανε «Ζούσα μια ζωή δυστυχισμένη, σαν το πουλί φυλακισμένη, μες στο κλουβί της μοναξιάς».